Αγαπητή συνέδρη, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο σημερινό θεματικό πάνελ συζήτησης που διοργανώνεται από το Ελληνικό Πάρτημα του Entrepreneurs Organization. Ο Entrepreneurs Organization είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποτελείται από μέλη επιχειρηματίες και η αποστολή του είναι η επαγγελματική και η προσωπική τους ανέλυξη. Παγκοσμίως αποτελείται από περίπου 13.000 μέλη και στην Ελλάδα αποτελείται από 75 από διαφορετικούς τομείς οικονομίας. Κατά τη διάρκεια του έτους διοργανώνονται πολλά θεματικά events, κατά τα οποία ανταλλάσσονται πολλές απόψεις, με μόνο γνώμονα την ανταλλαγή εμπειριών. Σήμερα η θεματική μας θα συζητήσουμε για τις νέες τάσεις, οι οποίες θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο τα επόμενα χρόνια για τις επιχειρήσεις και για το κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε. Θα ήθελα να καλωσορίσω λοιπόν μαζί μου την κυρία Ρεβέκα Πιτσίκα από την People for Business, τον κύριο Δημήτρη Μέμο από τη MarineTraffic, την κυρία Άννα Μαρία Αντίπας από την Cobalt Music και τον κύριο Γιώργο Αυγουστίδη από την SKROUTZ, την ψηφιακή πλατφόρμα. Πριν να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, θα ήθελα να μεταφέρω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον κύριο Τσαμόκο για τη φανταστική διοργάνωση και να τον ευχαριστήσω για την ιδιαίτερη τιμή να με προσκαλέσει να διοργανώσω αυτό το πάνελ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη Ρεβέκα με μια ερώτηση, η οποία θα την έλεγα και εσώς. Με τον κορονοϊό παρατηρήσαμε λοιπόν, Ρεβέκα, ότι η πανδημία έφερε δραστικές αλλαγές στο περιβάλλον εργασίας και ιδιαίτερα την τηλεργασία. Θα ήθελα να μας πεις σε τι βαθμό πιστεύεις ότι έχει αλλάξει και πώς επηρεάζει και το μέλλον της εργασίας στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Γιώργο, να πω ότι αυτή ήταν μια αλλαγή που θα ερχόταν έτσι κι αλλιώς. Απλά η πανδημία την έσπρωξε λίγο πιο γρήγορα. Ήταν κάτι για το οποίο μιλάγαμε όλοι θεωρητικά. Ναι, θα έρθει η τηλεργασία, πλατφόρμες, ψηφιακή τεχνολογία. Αλλά όλοι είμαστε λίγο διστακτικοί και γι' αυτό. Και όταν ήρθε η πανδημία και πρέπει να περάσουμε σε ένα καθεστώς τηλεργασίας, μόνο το 7% των επιχειρήσεων παγκοσμίως ήταν προετοιμασμένες γι' αυτό. Άρα λοιπόν αλλάζει δραστικά πρώτον τις σχέσεις μεταξύ εργοδότη-εργαζόμενο. Αλλάζει το εργασιακό περιβάλλον. Πότε και ποιες ώρες είμαι στο γραφείο, πότε είμαι συνδεδεμένος. Βλέπουμε νομοσχέδια, βγαίνουν συνέχεια. Τι είδους εργαζόμενους θέλω πια, τι είδους δεξιότητες πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι μου, διότι είναι αλλιώς δουλεύω με κάποιον και είμαι δίπλα και τον βλέπω με τον προϊστάμενο, με τον μάνατζερ μου, και είναι αλλιώς δουλεύω διαδικτυακά. Τι χώρους χρειάζομαι στο γραφείο, τι χώρους χρειάζομαι στην επιχείρησή μου. Άρα αλλάζει το real estate. Όταν λοιπόν μιλάμε λοιπόν για τηλεργασία, στην πραγματικότητα δεν μιλάμε μόνο για αλλαγή στις επιχειρήσεις μας. Μιλάμε για αλλαγή στο συνολικό μοντέλο του τρόπου ζωής, της οικονομίας και της κοινωνίας. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αυτήν την ερώτηση και στους υπόλοιπους, γιατί είναι μια σώση ερώτηση, θεωρώ, γενικότερα και έχει επηρεάσει ακόμα και τη δική μου εταιρεία και φαντάζομαι και τις δικές σας εξίσου. Θα ήθελα να ρωτήσεις και εσύ, Δημήτρη, την εμπειρία σου για το πώς άλλαξε η μορφή εργασίας και η νέα καθημερινότητα. Εμείς, από ό,τι ακούω τώρα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να είμαστε το 7% των επιχειρήσεων, όπου ήμασταν μάλλον προετοιμασμένοι. Οπότε, μας φάνηκε αρκετά εύκολο να περάσουμε στη νέα πραγματικότητα της εξαποστάσεως εργασίας. Και ήταν πραγματικά σε μία νύχτα που αποφασίσαμε σε ένα μεσημέρι και το άλλο πρωί δουλεύαμε κανονικά όλοι διασπερμένοι στα σπίτια μας. Από εκεί πέρα έχει επηρεάσει προφανώς πολύ, γιατί έχει κρατήσει ένας χρόνος πλέον σε αυτή την κατάσταση. Οπότε έχει αλλάξει αρκετά ο τρόπος που επικοινωνούμε μεταξύ μας. Έχουμε αναγκαστεί να προσπαθήσουμε πολύ περισσότερο, να κάνουμε πιο σωστή επικοινωνία, πιο τακτική επικοινωνία. Γενικώς, αν εξαιρέσουμε τα θέματα του κορονοϊού που βάζουν έξτρα στρες στην ομάδα, έχουμε δει ότι αυτό το καινούργιο μοντέλο, όπως διαμορφώνεται, θα βοηθήσει πολύ και την παραγωγικότητα, αλλά και τον τρόπο ζωής που λέει η κυρία Ρεβέκα, από εδώ και πέρα. Οπότε γενικώς μέχρι τώρα νομίζω ότι είναι από τα λίγα καλά που αφήνει πίσω του ο κορονοϊός. Συμφωνώ. Άννα Μαρία, εσύ θες να μας πεις πώς άλλαξε το μοντέλο. Βεβαίως. Και αν άλλαξε. Εμείς, επειδή είμαστε ένα creative business, χρειαζόμαστε πάρα πολύ την επαφή ανάμεσα στις ομάδες μας για να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο δημιουργικό προϊόν. Οπότε εμάς η τηλεργασία δεν έχει έρθει για να μείνει, θεωρώ. Αυτό όμως που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και μας έχει ελευθερώσει πολύ χρόνο είναι τα ραντεβού διαδικτυακά. Δεν χρειάζεται όντως να σπαταλάμε τόσο χρόνο, να πηγαίνω ερχόμαστε,
για να κάνουμε τα ραντεβού μας και μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε εσωτερικά για ακόμη πιο πολύ brainstorming και πιο πολύ μουσική, πιο πολλά τραγούδια, πιο πολλά βίντεο κλιπ κτλ. Ευχαριστώ. Γιώργο, μια ψηφιακή πλατφόρμα εξίσου. Εμείς είμαστε στην ίδια κατηγορία με την εταιρεία του Δημήτρη. Ήμασταν από τις εταιρείες που ήταν το remote μέσα στην καθημερινότητά μας, σε μικρότερο βέβαια βαθμό, σε μικρότερο scale από ότι όσο αναγκαστήκαμε να κάνουμε στην πανδημία. Η πανδημία βέβαια είχε άλλα προβλήματα που μας κάλεσε να βρούμε λύσεις σε αυτά. Όπως για παράδειγμα ότι ο κόσμος ήταν όλη μέρα μέσα στο σπίτι του και προσπαθούσε από εκεί να κάνει τη δουλειά του και να είναι και χαρούμενος και ενδεχομένως και να την κάνει και παραγωγικά. Οπότε νομίζω το μεγαλύτερο στοίχημα μέσα στην πανδημία ήταν αυτό. Πώς θα βρούμε τρόπους να κάνουν τους εργαζομένους να είναι πιο παραγωγικοί, να είναι χαρούμενοι, να είναι λιγότερο, το δυνατόν λιγότερο πιεσμένοι όσο θα μπορούσε να γίνει αυτό μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Και αυτό νομίζω είναι και το επόμενο βήμα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε, υιοθετώντας πια το remote στην καθημερινότητά μας για τα επόμενα χρόνια. Το remote, ή το υβριδικό, θα έλεγες καλύτερα. Νομίζω ότι η επόμενη μέρα των περισσότερων επιχειρήσεων, τουλάχιστον στο δικό μας κλάδο, το DEC, θα είναι το υβριδικό. Θα είναι κάποιες μέρες σε κάποια γραφεία όπου θα μπορούν να συντονίζονται οι ομάδες και κάποιες επιπλέον μέρες από το σπίτι, από χώρους που εκείνοι επιλέγουν για να μπορούν να κάνουν την δουλειά τους παραγωγικά. Ευχαριστώ. Μιλώντας τώρα για νέες τάσεις, πάμε στη μουσική βιομηχανία. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχει επικεντρωθεί η μουσική βιομηχανία κυρίως στα singles και καλλιτέχνες και δισκογραφικές επικεντρώνονται στην ταχύτερη, να πω έτσι, αξιοποίηση επιτυχιών, κυρίως από αυτά που διαβάζω εγώ, λόγω των social media και των streaming υπηρεσιών. Σε τι βαθμό σας έχει επηρεάσει και πώς η εταιρεία σας έχει επικεντρωθεί σε αυτό και πώς το αντιμετωπίζει? Γιώργο, αυτό που επιδιώκει η δισκογραφία είναι να κρατήσει ενεργό το ενδιαφέρον των music fans σε μια εποχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας και προσπαθούν να συμβαδίσουν με το γρήγορο ρυθμό που έχει η κατανάλωση περιεχομένου πλέον, όπως το έχουμε δει και σε άλλα businesses αυτό. Στην ουσία, αντί να χαράσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική γύρω από τους καλλιτέχνες και τις μουσικές τους δημιουργίες ή δισκογραφία, τις περισσότερες φορές πια παρασύρεται από τη δίψα των καταναλωτών, κάνοντας κάποιες επιλογές ρεπερτορίου και καλλιτεχνών που δεν θα αντέξουν στον χρόνο. Θα περίμενε κανείς ότι από τα τεράστια single hits της στιγμής καταγράφονται αντίστοιχα και πολύ μεγάλα έσοδα για τις δισκογραφικές και τον καλλιτέχνη. Αυτό δεν ισχύει. Η επένδυση παραμένει το ίδιο μεγάλη, ενώ η διάρκεια εκμετάλλευση ενός τραγουδιού όλο και μειώνεται. Αντίθετα, αυτό που συνεχίζει να φέρνει έσοδα στις δισκογραφικές εταιρείες, στη σημερινή ψηφιακή εποχή του YouTube και του Spotify, είναι ο πολύτιμος κατάλογος των διαχρονικών άλμπουμ στο ρεπερτόριο μιας δισκογραφικής. Γι' αυτό και στην εποχή μας βλέπουμε να γίνονται είδηση οι τιμές ρεκόρ που εξαγοράζεται κατάλογος θρυλικών καλλιτεχνών, όπως πολύ πρόσφατα τον Red Hot Chili Peppers για 140 εκατομμύρια δολάρια από την Hypnosis ή του Bob Dylan για 300 εκατομμύρια δολάρια από την Universal Music. Η ερώτηση είναι εάν αντέχει το concept του άλμπουμ στη σημερινή ψηφιακή εποχή. Στην Cobalt Music πιστεύουμε πως ναι και είμαστε και πολύ ενθουσιασμένοι που δουλεύουμε για να βρούμε τη χρυσή τομή σε αυτό. Η πρόκληση τώρα πια είναι η στρατηγική και το branding γύρω από τη δημιουργία ενός καλλιτέχνη που θα αφήσει αισθητό αποτύπωμα να είναι πολύ καλά δουλεμένη και οργανωμένη πολύ πριν φτάσει στο κοινό. Με λίγα λόγια, εμείς συνεχίζουμε να δημιουργούμε ολοκληρωμένα άλμπουμ για τους καλλιτέχνες μας με σκοπό να δημιουργήσουμε μία μοναδική καλλιτεχνική ταυτότητα όπως γινόταν πάντα, ενώ στο κοινό το άλμπουμ το παρουσιάζουμε το γρήγορο τρόπο που λειτουργεί η μουσική κατανάλωση πλέον. Κυκλοφορώντας, για παράδειγμα, συστηματικά ένα τραγούδι το μήνα στις ψηφιακές πλατφόρμες. Το πιο πρόσφατο παράδειγμά μας ήταν το λανσάρισμα του νεαρού καλλιτέχνη Good Job Nikki, ακολουθώντας ακριβώς αυτούς τους νέους κανόνες που δημιουργήσαμε και ευτυχώς στέφτηκε με μεγάλη επιτυχία. Έτσι, θεωρώ πως ανακτούμε εκ νέου τον ρυθμιστικό μας ρόλο στη δημιουργία μουσικής αξίας και διαχρονικά εκμεταλλεύσιμου καταλόγου ηχογραφημάτων. Να πω επίσης πως σε μια εποχή που ο καθένας μπορεί να αναρτήσει τη μουσική του στις μουσικές πλατφόρμες από μόνος του,
μέσα στην υπερπροσφορά που αυτό δημιουργεί, η μόνη οδός για να ξεχωρίσει κανείς είναι και πάλι η συνεργασία με μια δισκογραφική εταιρεία, που φυσικά έχει τα απαραίτητα resources, γνώσεις, επαφές, χρήματα, για να φωτίσει και να εδραιώσει ένα μουσικό ταλέντο. Καταλήγοντας, θα ήθελα να επισημάνω πως το μέλλον της μουσικής είναι πολύ φωτεινό, ακριβώς επειδή το μέλλον της μουσικής είναι ψηφιακό. Χωρίς τους περιορισμούς που είχε διανομή στο φυσικό προϊόν, η μουσική πια είναι παντού και πάντα προσβάσιμη. Όλη η μουσική. Οπότε, με καλό μουσικό προϊόν, ένα ωραίο δομημένο brand και μια καλή στρατηγική για την κυκλοφορία του, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να αγγίξουμε κοινά παγκοσμίως. Και αυτό είναι πραγματικά συναρπαστικό. Καλή επιτυχία, λοιπόν. Πάμε σε άλλον ένα κλάδο τώρα παραδοσιακό, που νομίζω ότι έχει αργήσει να μετασχηματιστεί και κοιτάζω σε ένα Δημήτρη. Με είπες παραδοσιακό, δεν άκουσα. Παραδοσιακό. Παραμένει παραδοσιακός. Πάμε στην ναυτιλία. Τα τελευταία χρόνια ακούω ότι η ναυτιλία εξελίσσεται γοργά και μετασχηματίζεται ψηφιακά. Εσείς στη MarineTraffic τι έχετε καταφέρει και πώς ακολουθείτε αυτό το disruption που συμβαίνει στην ναυτιλία και αν ο κορονοϊός πιστεύεις έχει επιταχύνει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Ο κορονοϊός έχει επιταχύνει τα πάντα, όπως μας πει η Βέγκα πριν, οπότε σίγουρα έχει επηρεάσει και την ναυτιλία. Όπως λες, η ναυτιλία πράγματι είναι ένας παραδοσιακός κλάδος, παραδοσιακός με την έννοια της ταχύτητας μάλλον. Μέχρι τώρα τουλάχιστον οι αλλαγές ήταν αρκετά αργές. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχουμε αρχίσει να βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο πέρσι, είναι ότι η ψηφιοποίηση, η τεχνολογία δηλαδή και η κατ' επέκταση ψηφιοποίηση έχουν φέρει αρκετά μεγάλες αλλαγές και στην ουσία, αλλά και στο mindset του κόσμου στην ναυτιλία. Οπότε, πλέον τα δεδομένα έχουν μία θέση στη λήψη αποφάσεων στην ναυτιλία, ενώ παλιότερα μπορεί να μην είχαν καμία. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια μεγάλη πίεση για αύξηση της αποδοτικότητας στην ναυτιλία, για διαφάνεια. Η τεχνολογία φέρνει λύσεις, οπότε δημιουργεί και ευκαιρίες σε διάφορα μέρη της ναυτιλίας. Οπότε εμείς αυτό που κάνουμε ουσιαστικά προσπαθούμε να προβλέψουμε κάποια πράγματα και να τοποθετηθούμε εκεί που πρέπει να τοποθετηθούμε, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε αξία όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Και αυτό το κάνουμε με τα δεδομένα, την τεχνολογία και γενικώς το καινούργιο τρόπο σκέψης προσπαθούμε να φέρουμε και εμείς σε αυτό το χώρο. Ευχαριστώ. Ρεβέκα. Να πω κάτι τώρα, ναι. Γιατί είπε κάτι ο Δημήτρης πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μίλησε για δεδομένα και μιλάς για analytics, φαντάζομαι, και για big data. Το οποίο, και συγγνώμη Γιώργο τώρα, αλλά πήρα όχι, τον όχι, είναι δυναμική συζήτηση, γιατί έτσι είμαστε. Μου κίνησε το ενδιαφέρον, διότι αυτό πραγματικά είναι η καινούρια τάση. Νομίζω πρόλαβα την ερώτησή σου. Mm. Είναι η καινούρια τάση γενικότερα παντού. Το βλέπουμε αυτό και στη δική μας τη δουλειά. People analytics. Άρα ξεφεύγουμε από τις παραδοσιακές μορφές του έχω ανθρώπους, θα τους βρω, ξέρω, εγώ θα πάω σε ένα headhunter, θα ρωτήσω το γνωστό ή οτιδήποτε. Πάμε σε άλλες μορφές και επιλογής και αξιολόγησης τελεχών. Μίλησε ο Δημήτρης για αποδοτικότητα στην ναυτιλία. Η αποδοτικότητα και των εργαζομένων μέσα σε αυτή την καινούργια κατάσταση την οποία διαμορφώνεται αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, διότι πώς αξιολογώ τους εργαζομένους μου όταν δεν τους βλέπω καθημερινά. Άρα αυτό για το οποίο μέχρι τώρα συζητάγαμε, πώς θα δώσω προαγωγή, πώς θα τον εξελίξω, που μπορεί να είχαμε κάποια metrics, αλλά έπαιζε ρόλο και πιο προσωπική επαφή. Σε ξέρω, σε βλέπω στην καθημερινότητά σου πώς δουλεύεις. Πλέον πρέπει να συστηματοποιηθεί και το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε και από τους πελάτες μας ότι μας το ζητάνε. Να συστηματοποιηθεί για να έχει πολύ συγκεκριμένα metrics, ώστε να είναι πολύ ξεκάθαρα τα expectation, οι προσδοκίες και του εργαζόμενου, αλλά και του εργοδότη. Τι είναι αυτό που θα μετρήσω και απαντάει στο ερώτημα του εργαζόμενου, πώς θα αξιολογηθώ, πώς θα εξελιχθώ όταν δεν με βλέπει ο προϊστάμενός μου. Άρα, δεδομένα και αποδοτικότητα είναι όχι μόνο για την ναυτιλία. Εμείς το βλέπουμε και για το δικό μας κλάδο σαν κλάδο, αλλά και για την αγορά εργασίας γενικότερα, γιατί αυτά μας ζητάνε οι πελάτες μας. Βελτιώνει, πιστεύεις, και το ownership, δηλαδή του εργαζομένου στη θέση. 100%. 100%. Γι' αυτό και βλέπουμε και ότι αναπτύσσονται και άλλες μορφές εργασίας, όπως παραδείγματος χάρη μέσα από πλατφόρμες, μέσα από gigs, έτσι, που μπορεί κάποιος πλέον και να συμμετέχει, χωρίς απαραίτητα να είναι μόνιμος εργαζόμενος, να συμμετέχει σε κάποια gigs ενός project.
Με αυτόν τον τρόπο φτιάχνει τι κάνει, φτιάχνει την εικόνα του και ο ίδιος γίνεται και ο owner, γίνεται ένας, ας πούμε, μικρός επιχειρηματίας του εαυτού του, γιατί όσο καλύτερη αξιολόγηση παίρνει μέσα από τέτοιες πλατφόρμες, τόσο περισσότερους πελάτες βρίσκει. Αλλά και μέσα σε μία εταιρεία, ναι, προφανώς και βελτιώνεται το accountability, έτσι, το ownership του εργαζόμενου και γι' αυτό και βλέπουμε ότι είναι και μία δεξιότητα που κατά κόρον μας ζητούν πλέον και οι πελάτες μας, οι εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, να αξιολογούμε. Τι αξιολογούμε, ποια ψηφιακή επικοινωνία, ownership και accountability και βέβαια προσανατολισμό στο στόχο, μέσα όμως από δομημένα συστήματα. Τώρα μου έδωσε μία ακόμα καλή πάσα. Τελευταία, εγώ βλέπω και από το χώρο που δραστηριοποιούμαι εγώ και από τους πελάτες μου, υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός. Επειδή μιλήσεις για small projects, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός ιδιαίτερα στα software engineers και σε τέτοιες κατηγορίες με το εξωτερικό. Δηλαδή, πολλές εταιρείες εκμεταλλεύονται την τηλεργασία και προσλαμβάνουν εταιρείες με προσωπικό να δουλεύει στην Ελλάδα, αλλά να δουλεύει για projects στο εξωτερικό. Αυτό εσένα, επειδή βρίσκεσαι στην αγορά εργασίας και συμβουλεύεις πολλές μεγάλες εταιρείες, αυτό εσύ πώς το βλέπεις ως μελλοντικό τρόπο εργασίας, πόσο πιστεύεις δηλαδή ποια θα είναι η νέα αγορά στο μέλλον και επίσης στην εταιρεία σου εσένα θα σε βοηθούσε να κάνεις ένα scaling up και να πας και να γίνεις και να δουλέψεις σε μια παγκόσμια αγορά, να ανοίξεις δηλαδή και σε άλλες χώρες. Θέλεις πάρα πολύ σωστά. Μιλάμε για παγκοσμιοποίηση και σε αυτό το κομμάτι, αλλά μιλάμε και για άλλες ευκαιρίες. Εγώ λοιπόν το βλέπω σαν ευκαιρία σε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, επειδή εμείς τι έχουμε, υποψήφιους, έτσι, οι πελάτες που είναι εγκατεστημένες σε γεωγραφικές περιοχές. Αυτή τη στιγμή ανοίγει η αγορά και για υποψήφιους που μπορεί να θέλουν να είναι εγκατεστημένοι σε μια συγκεκριμένη χώρα, π.χ. στην Ελλάδα, αλλά να δουλεύουν για μια εταιρεία που βρίσκεται στο εξωτερικό. Άρα, πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Αντίστοιχα, και εταιρείες από το εξωτερικό μπορεί πολύ πιο εύκολα να συνεργαστούν με μια εταιρεία που να είναι στην Ελλάδα και να τους προμηθεύει με υπηρεσίες. Όλοι πια έχουμε εξοικειωθεί τόσο πολύ μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες που μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να επικοινωνήσουμε με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό, μειώνοντας τα επαγγελματικά ταξίδια, μειώνοντας τις αποστάσεις. Βλέπουμε ότι δημιουργεί απίστευτες ευκαιρίες για όλους. Κάποιος θα μπορούσε να το δει και σαν απειλή, έτσι, ότι πλέον έχω έναν παγκόσμιο ανταγωνισμό. Εγώ νομίζω ότι μιλάμε κυρίως όμως για ευκαιρίες και για εταιρείες, αλλά και για τους υποψήφιους. Ο εργοδότης τους πια δεν είναι μία συγκεκριμένη χώρα ή μία συγκεκριμένη περιοχή. Είναι παντού. Πολύ ωραία. Άρα ευείωνε το μέλλον σε εσάς. Για όποιον αξιοποιεί μία κρίση, μία διαφορετικότητα, έχει πάντα ευκαιρίες να βρει και να αξιοποιήσει. Ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο κάνει τη διαφορά και να σταματήσω όμως να μιλάω γιατί νομίζω ότι κλέβω όλο το χρόνο. Η διαφορά είναι εξής. Πώς προετοιμάζομαι για το μέλλον. Έτσι, για ένα μέλλον το οποίο μπορώ να το αλλάξω, όχι. Μπορώ να το διαμορφώσω, ναι. Είπανε πριν και ο Δημήτρης και ο Γιώργος ότι ήταν προετοιμασμένοι για την μετάβαση σε ένα ψηφιακό τρόπο, σε ένα απομακρυσμένο τρόπο εργασίας. Δεν ξέρω αν το είχατε σκεφτεί, αν το είχατε σχεδιάσει. Εγώ θέλω να σας πω ότι. Ναι. Αν το είχαμε σχεδιάσει. Όχι, αν είχατε σχεδιάσει το να κλείσετε μία μέρα και να δουλέψετε από το σπίτι. Εμείς, επειδή ανήκουμε και εμείς το 7% των εταιριών που από τη μία μέρα στην άλλη μεταφέραν τις εργασίες, όμως θέλω να σας πω ότι αυτό δεν το είχαμε σχεδιάσει, ήταν καθαρά τύχη. Και ο λόγος που ήταν τύχη είναι γιατί εγώ τυχαίνει να είχα μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής μου δύο διαφορετικές εργασίες ως επιχειρηματίας, να έχω δύο γραφεία και επειδή έπρεπε να μπορώ να παρακολουθώ κάποια πράγματα, είχαμε πει θα είμαστε ψηφιακά τεχνολογικά εξοπλισμένοι, ώστε να μην χρειάζεται να είμαστε όλοι στο γραφείο. Αλλά ήταν τύχη, δεν ήταν σχεδιασμός με την έννοια βλέπω να έρχεται κάτι, βλέπω την τεχνολογία, βλέπω το μέλλον και wow, να το φτιάξω. Εντάξει, ήταν καθαρά τυχαίο γεγονός. Εδώ όμως μιλάμε για ένα διαφορετικό mindset. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτητα, όπως το παράδειγμα του Σουέζ που λέγαμε νωρίτερα. Πρέπει να ζω συνέχεια με το what if. Ποιος περίμενε ποτέ ότι θα έκλεινε η γέφυρα του Σουέζ επειδή κόλλησε ένα πλοίο. Έλατε, καλή ερώτηση. Speaking about abroad. Πρόσφατα παρατήρησα, δεν ξέρω αν ήταν στο Saturday Night Live, σε κάποια αμερικάνικη εκπομπή, με αφορμή αυτό που έγινε στη διόρυγα του Σουέζ, που παίζανε τη MarineTraffic. Και θέλω να σε ρωτήσω, ως μια εταιρεία η οποία ξεκίνησε εδώ, αλλά went global, ποιες ήταν οι βασικές σου δυσκολίες και θεωρείς ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που βοηθάει σε αυτό, σε σχέση με άλλες? Δύο διαφορετικές ερωτήσεις τώρα αυτές. Δύο διαφορετικές. Αλλά μου ήρθανε τώρα καθώς λέγαμε το global. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα δεν μας δυσκόλεψε, γιατί δεν είχαμε πολλά παρεδώσει με την Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα.
Οπότε ήταν απλά ο τόπος διαμονής και φορολογικής δήλωσης. Από εκεί πέρα, οι δυσκολίες προφανώς είναι οι ίδιες που αντιμετωπίζει οποιοδήποτε business θέλει να βρει έναν τρόπο να εξελιχθεί παγκοσμίως. Εμείς είχαμε την τύχη, αν θέλεις, να βρισκόμαστε σε ένα χώρο ναυτιλία που είναι ένα παγκόσμιο business ούτως ή άλλως. Οπότε, by default, είναι και η δική μας η δραστηριότητα παγκόσμια. Οπότε, από εκεί και πέρα, προφανώς κάναμε κάτι σωστά. Δώσαμε κάποια αξία που δεν υπήρχε κάπου αλλού και από εκεί και πέρα τα πράγματα ακολούθησαν. Προφανώς κάνουμε και πολλή δουλειά by design από πίσω, behind the scenes, για να μπορούμε να έχουμε την προβολή που έχουμε σαν MarineTraffic. Έχουμε μια ομάδα που ασχολείται πολύ, επενδύουμε πολύ στις σχέσεις και με το ευρύτερο κοινό και με τον κόσμο των μέσων, ουσιαστικά για να δώσουμε πληροφορία και να βοηθήσουμε στις ιστορίες που εκτελήσονται, οπότε νομίζω ότι είναι μια φυσική συνέχεια. Ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν τώρα σε μια άλλη ψηφιακή πλατφόρμα. Ο κορονοϊός φαντάζομαι και όλοι φανταζόμαστε ότι σας βοήθησε αρκετά στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού επιχειρήν. Θα ήθελες να μας πεις γενικότερα πώς βλέπεις το μέλλον της αγοράς, τι κάνατε εσείς μοναδικό και έχετε διακριθεί στην ελληνική αγορά και ποια είναι τα επόμενα σας σχέδια. Ωραία, ναι. Να πω ότι όντως... Σουτάρω πολλές ερωτήσεις, συγγνώμη, αλλά... Με την πανδημία, όλο το οικοσύστημα του e-commerce βρέθηκε σε μια δύσκολη θέση να καλεστεί να διαχειριστεί ένα πολύ πολύ μεγάλο όγκο παραγγελιών, το οποίο δεν ήταν έτοιμο να διαχειριστεί. Και αυτό δημιούργησε και πολλά προβλήματα σε όλους μας, και στα services από το SKROUTZ, και στα ηλεκτρονικά καταστήματα, και στην εφοδιαστική αλυσίδα, και στα couriers στο Last Mile, όπου όλοι το βιώσαμε, νομίζω, με τον άσχημο τρόπο. Πλάς ότι ο εγκλεισμός, είτε θέλαμε είτε όχι, μας είχε επηρεάσει. Όλες ήμασταν λίγο πιο απαιτητικές σε καταναλωτές, οπότε αυτό δημιούργησε διάφορα προβλήματα. Νομίζω ήταν ένα καλό μάθημα για όλους μας για το τι πρέπει να ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να στήσουμε το δυνατόν καλύτερες διαδικασίες, να ενισχύσουμε το δυνατόν περισσότερο τις ομάδες μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε τέτοιους όγκους στο μέλλον. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θεωρούμε μετά την πανδημία και την ανάγκη του κόσμου να αγοράσει ηλεκτρονικά, μια και δεν είχε και κάποια άλλη επιλογή, αυτό θα συνεχιστεί να γίνεται. Παρόλο που πλέον η αγορά μπορεί να ανοιχθεί, η αλήθεια είναι ότι το e-commerce δίνει ευκολία στον καταναλωτή, του γλιτώνει χρόνο, του γλιτώνει ενδεχομένως και χρήματα. Άρα είναι σίγουρο ότι στο επόμενο διάστημα θα επιλέγει ξανά το e-commerce για να κάνει αγορές και σίγουρα ότι οι όγκοι του θα ανέβουν πολύ περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα, μέχρι και πριν την πανδημία. Ο σκοπός λοιπόν είναι να αξιοποιήσουμε νέες τεχνολογίες, να ενισχύσουμε τις ομάδες, να φτιάξουμε τις διαδικασίες με σκοπό να προσφέρουμε το δυνατόν καλύτερο experience στους πελάτες, αναγνωρίζοντας ακριβώς τι μπορεί να του δώσει το e-commerce και ποια είναι η αξία του. Και όταν έχεις αυτό το μεγάλο success story, ποια είναι μετά το next step? Πας σε άλλη χώρα, επενδύσεις σε συμπληρωματικές υπηρεσίες, επειδή ανέφερες και last mile και όλα αυτά. Έχουν ανάγκη να ρωτήσω. Νομίζω ότι η Ελλάδα ακόμα έχει αρκετό δρόμο για το e-commerce για να φτάσει σε ένα σημείο που πραγματικά ο κόσμος να καταλάβει τη δύναμή του και το πόσο καλό είναι να το χρησιμοποιήσει στην καθημερινότητά του. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά μας και στην Ελλάδα. Βεβαίως ότι σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά ενδεχομένως και ένα μελλοντικό σχέδιο να είναι παγκοσμιοποίηση μιας υπηρεσίας που είναι τοπικά σε μια χώρα και σε πολλές ακόμα. Έτσι όπως έχουν κάνει πολλές υπηρεσίες στο εξωτερικό που ήταν λίγο πιο μπροστά από εμάς. Άρα σίγουρα η Ελλάδα έχει αρκετό δρόμο. Μένει να δούμε αν θα έχει ενδιαφέρον αργότερα και για κάτι άλλο εκτός από την Ελλάδα. Σε ευχαριστώ. Και σχετικά με το θέμα, τώρα επανέρχομαι σε σένα. Αλλά επειδή είχαμε τη μεγάλη συζήτηση για το brain drain και brain gain, σχετικά επειδή είσαι και εσύ ψηφιακή πλατφόρμα, βλέπεις δυσκολίες να εντοπίζεις ταλέντα στην ελληνική αγορά? Γενικά τα τελευταία χρόνια, όχι και πριν την πανδημία, μπορώ να πω, που το remote είχε μπει τουλάχιστον στην τεχνολογία, σε εταιρείες τεχνολογίας. Υπάρχει μια δυσκολία όντως στο να βρεις ανθρώπους, κυρίως προγραμματιστές, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι εκεί, που να μπορέσεις να στελεχώσεις την επιχείρηση. Αυτό που έχουμε κάνει εμείς τα τελευταία χρόνια και ενδεχομένως μας βοήθησε και μες στην πανδημία να έχουμε τη δυνατότητα να βρίσκουμε ανθρώπους, είναι ότι έχουμε μια φιλοσοφία που είναι ανθρωποκεντρική. Οι άνθρωποι για μας είναι το μεγαλύτερο asset της εταιρείας και η αλήθεια είναι ότι και οι ίδιοι άνθρωποι καινούργοι που έρχονται υιοθετούν την ίδια πρακτική μπαίνοντας μέσα στην εταιρεία. Οπότε, έχοντας την ανάγκη να βλέπουμε τους εργαζομένους χαρούμενους, με διάθεση,
και για εμάς με αυτόν τον τρόπο να είναι και πιο παραγωγική, έχουμε καταφέρει, παρόλο που υπάρχει αυτή η δυσκολία στην αγορά, να έχουμε αρκετά στελέχη καλά μέσα στη SKROUTZ που βοηθάνε για την επόμενη μέρα της. Άννα Μαρία, έχω μια βασική απορία και θέλω τη γνώμη της Cobalt Music. Είδα κατά την περίοδο του κορονοϊού ότι κάποιοι καλλιτέχνες γυρίσανε στις ψηφιακές συναυλίες. Είχα μάλιστα και μια νησιά εγώ που πήρε το εισιτήριο την Billie Eilish. Και έβλεπα ένα διαφορετικό τρόπο διασκέδασης, κατανάλωσης του μουσικού περιεχομένου, πέρα από τα singles που συζητήσαμε νωρίτερα. Ποια είναι η άποψή σου για αυτό για το μέλλον? Νομίζεις ότι απλά ήταν ένα emergency plan και πήγαιναν οι καλλιτέχνες και κάνουν ψηφιακές συναυλίες? Θα υπάρχει κάτι υβριδικό, όπως τώρα που ζητάγαμε την εργασία? Ποιο θα είναι το μέλλον του, να το πω έτσι, των συναυλιών, των concert και των live events? Επειδή στα live events η αλήθεια είναι πως χρειάζεται η επαφή του κόσμου με τον καλλιτέχνη, του κόσμου μεταξύ τους, αλλά και του καλλιτέχνη με το κοινό, θεωρώ ότι ήταν ένα είδος emergency αυτές οι διαδικτυακές συναυλίες. Θεωρώ όμως ότι κάποια ευρυδικά μοντέλα θα παραμείνουν, όπως ας πούμε έχουν κάνει και κάποιες συναυλίες κάποιοι καλλιτέχνες μέσα σε βιντεοπαιχνίδια. Απλά είναι περισσότερο εκεί σαν marketing plan για να κερδίσουν το κοινό που παίζει τα συγκεκριμένα παιχνίδια στο PlayStation ή στο Xbox. Δεν θεωρώ ότι είναι ένας τρόπος ότι δηλαδή θα αντικαταστήσει τις συναυλίες. Όταν θα μπορέσουν αυτές να ξαναγίνουν και να ξαναγίνουν ελεύθερα, πιστεύω ότι όλοι θα γυρίσουμε εκεί. Ευχαριστώ. Ρεβέκα, ξαναγυρνάω σε σένα. Τι θα συμβούλευες όλους αυτούς τους επιχειρηματίες που μας παρακολουθούν τώρα για το πώς να επιλέγουν τα στελέχη στη νέα αυτή εποχή? Ποιες είναι οι νέες δεξιότητες που πρέπει να έχουν τα ηγετικά στελέχη τους? Και πιστεύεις ότι υπάρχει τώρα, πια και επειδή έχουμε και την ψηφιακή μετάβαση, υπάρχει θέμα ηλικίας ή... Ηλικίας. Κοίταξε, η εύκολη απάντηση ήταν να σου πω προφανώς ναι, έτσι. Οι νεότερες γενιές είναι προφανώς πολύ περισσότερο εξοικειωμένες. Αλλά δεν είναι θέμα ηλικίας μόνο ό,τι έχει να κάνει με την ψηφιακή μετάβαση. Έχει να κάνει γενικότερα με το πώς αντιμετωπίζουν την εργασία ως τρόπο ζωής. Έτσι, ας μην ξεχνάμε ότι οι έρευνες λένε ότι οι νεαρότερες γενιές έχουν πολύ λιγότερο αναπτυγμένο το αίσθημα της ιδιοκτησίας, πολύ περισσότερο αναπτυγμένο το αίσθημα της εμπειρίας, πολύ περισσότερο αναπτυγμένο το αίσθημα του diversity. Άρα λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο αξιολογούν ένα υποψήφιο εργοδότη, γιατί είναι επίσης μια σημαντική διαφορά αυτό στις νεαρότερες γενιές στην εποχή στην οποία μπαίνουμε, δεν μιλάμε μόνο αξιολόγηση του του εργαζόμενου από τον εργοδότη, αλλά και αντίστροφα. Και το ανάποδο, ναι. Είναι πάρα πολύ έντονο πια αυτό. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο γίνεται βασίζεται σε ένα πολύ διαφορετικό μοντέλο ζωής. Αντίστοιχα και οι εργοδότες τι πρέπει να προσαρμόσουν? Ξέρεις, αυτό το οποίο έχουμε δει δεν είναι τόσο ότι αλλάζουν τον τρόπο που επιλέγουν. Η μεγαλύτερη δυσκολία, ξέρεις ποια είναι, ότι πώς θα εντάξω τον καινούργιο υποψήφιο σε ένα νέο περιβάλλον, ψηφιακό, υβριδικό, όπου δεν τον βλέπω καθημερινά. Δεν είναι εκεί όλοι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία, στο induction του εργαζόμενου. Τώρα, επειδή μίλησες και για ηγέτες και για να ολοκληρώσω, υπάρχουν επίσης πολύ σημαντικές διαφορές δεξιότητες. Εκεί πραγματικά το μοντέλο ηγεσίας έχει αλλάξει και το έχουμε δει σε όλη την περίοδο της πανδημίας. Μιλάμε για ηγέτες με πολύ πιο ανθρώπινο πρόσωπο, με ενσυναίσθηση, ηγέτες που δεν διστάζουν και να ζητήσουν βοήθεια και να επικοινωνήσουν όμως ανοιχτά τυχόν ρίσκα, κρίσεις, θέματα τα οποία βλέπουν. Έχει αλλάξει δηλαδή το μοντέλο, το αποφασίζω και διατάζω? Ναι, έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει, θα άλλαζε ούτως ή άλλως, επαναλαμβάνω. Η πανδημία ούτως ή άλλως μας έβγαλε ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο. Ναι. Το είδαμε αυτό και σε ηγέτες και πολιτικούς, αντίστοιχα και σε επιχειρήσεις. Εγώ θυμάμαι όταν κλείσαμε και έπρεπε να μιλήσω στους εργαζόμενους μου, μου έστειλε κάποια στιγμή ένα συνεργάτης μου μήνυμα ότι έχεις βουρκώσει, κάνε μία παύση, φαίνεσαι πάρα πολύ συγκινημένη. Που δεν φημίζομαι και ιδιαίτερα για τα συναισθήματά μου. Είσαι μια δυναμική ηγέτηδα. Εντάξει. Περίπου. Κύριε Δημήτρη, εσείς είστε η τοποθέτησή σας και κλείνουμε, γιατί έχουμε εξαντλήσει τον χρόνο. Πάνω στο θέμα των ανθρώπων. Των leadership. Συμφωνώ με αυτό που είπε η Ρεβέκα. Σίγουρα είμαστε στη μέση μιας μεγάλης αλλαγής.
Και η πανδημία τα επιτάχυνε αυτή την αλλαγή. Πλέον, δεδομένου ότι πρέπει να βασιστούμε με εμπιστοσύνη στους ανθρώπους μας, αυτό νομίζω ότι είναι και το βασικό κριτήριο όταν επιλέγουμε και με ποιους συνεργαζόμαστε. Μπορώ να εμπιστευτώ και κατ' επέκταση προφανώς όλα τα υπόλοιπα που αναφέρθηκαν πριν. Και agility, αυτό που άλλο keyword που παίζει αυτές τις μέρες. Αυτά. Λοιπόν, ο χρόνος μας τελείωσε. Σας ευχαριστώ όλους πολύ για την τιμή που μου κάνετε σήμερα. Ευχαριστούμε. Να είσαστε παρόντες μαζί μου στο πάνελ. Ελπίζω και οι ακροατές να πήραν αξία από την σημερινή ανταλλαγή εμπειριών και να δώσαμε ό,τι καλύτερο, να απαντήσαμε σε αρκετές ερωτήσεις και να μοιραστήκαμε εμπειρίες οι οποίες να τις δουν και αυτοί στο εργασιακό και γενικό τους περιβάλλον. Ευχαριστούμε πολύ.